Πολύ καλησπέρα, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Πώς το είπα έτσι, καλά. Καλά. Λοιπόν, το σημερινό βιντεάκι έχει να κάνει με τη σειρά Cobra Kai. Αχ, αυτή η σειρά. Αρχικά να πω ότι είμαστε στην έκτη και τελευταία σεζόν. Την οποία έκτη σεζόν όμως, το παράδοξο και παράλογο. Βασικά δεν είναι παράδοξο και παράλογο, είναι λογικό γιατί από πλευρά του είναι λογικό. Για μας είναι μαχαιριά στην καρδιά. Φάση. Αλλά ναι, okay. Η έκτη λοιπόν είναι η τελευταία σεζόν και την έχουν χωρίσει σε τρία part. Το πρώτο part προβλήθηκε το καλοκαίρι του 24. Το δεύτερο part το είδα τώρα, δηλαδή Νοέμβρη του 24. Και το τρίτο part θα βγει γύρω στο Μάρτιο του 25. Εκεί το περιμένουμε. Και κλασικά, τα σταματάνε πάντα στο πικ της αγωνίας. Λέω, τι πες, δεν γίνεται να μου το κόψανε σε αυτό το σημείο. Το περιμένεις ότι θα το κόψουν σε ένα σημείο που θα έχει, ρε παιδί μου, the agony is real, ξέρω εγώ. Αλλά ναι, είναι λίγο... Γιατί μου το κάνεις αυτό, ξέρω, και πρέπει να περιμένω πόσους μήνες για το επόμενο. Λοιπόν... Αλλά θα πάρουμε έτσι λίγο με τη σιρούλα, οπότε πάμε να δούμε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, το σημερινό βιντεάκι έχει να κάνει με τη σειρά Cobra Kai, που είναι ουσιαστικά η συνέχεια των ταινιών Karate Kid. Τα έχω πει και στο προηγούμενο βιντεάκι, θα βάλω και το προηγούμενο βιντεάκι σαν προτινόμενο. Αν δεν έχεις δει το νούμερο, το Part 1, το καλοκαίρι, το review, να πας το δεις και μετά να δεις αυτό. Λοιπόν, the point is, εκτός του ότι υπάρχουν καταπληκτικοί ηθοποιοί μέσα, τύπου Ραλφ Μάτσιο, Βίλιαμ Ζάμπκα, παίζει ο Γιούρι Οκιμότο, τώρα ελπίζω να μην το σκότωσε το όνομα, περίμενε. αυτός που κάνει τέλος πάντων τον Τζόζεν στη σειρά είναι Γιούρι Οκουμότο, εντάξει, κοντά έπεσα, λοιπόν. τέλος πάντων παίζει η Peyton List, ο Μάρτιν Κόβ, η Κάρνε Χέγκελερ, ο Τάνερ Μπουκάναν, η Βανέσα Ρούμπιο, ο Τόμας Ιαν Γκρίφιν, η Μέρι Μάουζερ και γενικά πολλοί άλλοι που πήρα λίγο έτσι βοήθεια στα ονόματα γιατί εντάξει δεν τα ξέρουμε απ' έξω, λοιπόν. Με τα ονόματα, ξέρετε, την προϊστορία μου δεν τα πάω καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, το Part 1 που βγήκε τον Ιούλιο, αυτό που έχει τέλος πάντων στο Part 1 της έκτης σεζόν είναι ότι τα δύο ντότζο του Τζόνι και του... Ντάνιελσαν, κόλλησα, ωραία, ένωσαν τις δυνάμεις του, τέλος πάντων, για να πάνε να συμμετάσχουν στο τουρνουά το Sekai Takai, τέλος πάντων, που θα γίνει στην Ισπανία. Και μας αφήσαν εκεί πέρα ότι και καλά γινόταν η προετοιμασία κλπ. Και τώρα στο δεύτερο part της έκτης σεζόν, μας δείχνουν ουσιαστικά πώς έχουν πάει εκεί πέρα στη Μπαρτσελόνα και γίνεται τουρνουά, οπότε περιμένεις πολύ ξυλίκι, ξέρω εγώ, γίνεται χαμός, φουλ διασκευαστικό, δηλαδή τα επεισόδια περνάνε τύπου νερό, δεν το καταλαβαίνεις. Εμείς ας πούμε τα είδαμε όλα στα καπάκια και είμαστε σε βάση, εγώ τουλάχιστον να μιλήσω για μένα, είμαστε σε βάση, τι λες τώρα, τελείωσε και μας άφησε, ξέρω εγώ, σε ένα σημείο, να τραβάς τα μαλλιά σου. Για να μην πω κάτι άλλο που δεν γίνεται, δεν μας παίρνει εδώ πέρα να το πω. Λοιπόν, όλοι καταλαβαίνουν. Λοιπόν, και στο δεύτερο part έχουν πάει στο Sekai Takai στην Μπαρτσελόνα.
Και μιλάμε, γίνεται ο κακός χαμούλης, ο κακός χαμούλης, ο κακός χαμούλης, φιλενάδα και φιλενάδε. Λοιπόν, γενικά πολύ, πολύ διασκεδαστικό, φουλ διασκεδαστικό, φουλ πορωτικό. Αυτό που μπορώ να πω ότι το έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, αλλά δηλαδή, αυτό που έχει κουράσει λιγάκι σε αυτή τη σειρά είναι ότι συνέχεια, ξέρω εγώ, ο Τζόνι με τον Ντάνιελ σαν τσακώνονται, τα ξαναβρίσκουν και ξανατσακώνονται και μετά είναι πιο μπρόμαντς και μετά πάλι ξανατσακώνονται για κάτι και μετά είναι πάλι μπρόμαντς. Λοιπόν, okay, αυτό το κάνεις να καταλάβω, το κάνεις μία, δύο, τρεις φορές. Ρε φίλε, σε κάθε σεζόν είχαμε τα ίδια και είναι έξι σεζόν. Και τώρα ξέρω εγώ την έκτη σεζόν να έχουν χωρίσει τρία πάρτα, οπότε πάλι τα ίδια σε κάθε πάρτα. Ναι, είναι λίγο, εντάξει, αυτό λίγο και από αυτή την άποψη έχει κουράσει. Αλλά είναι το μόνο αρνητικό που μπορώ να βρω και να πω. Επίσης, να αναφέρω ότι ερωτεύτηκα, παιδιά, ερωτεύτηκα. Λοιπόν, η τύπισσα, η ηθοποιός που κάνει την... την Kim Da Um, κάπως έτσι νομίζω είναι, ελπίζω να το σε κάποιο το όνομα, αυτή που είναι sensei, τέλος πάντων, και είναι η μόνη γυναίκα sensei ουσιαστικά στη σειρά, η πρώτη και η μόνη, είναι τόσο... θέλεις να τη βλέπεις, να τη χαζεύεις απλά, δηλαδή... τελείως. Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρω, μόλις την είδα, τύπου, ξέρω, κλείσε σαγονάκι, θα μπει καμιά μύγα, ξέρω. Η τύπισσα, δεν ξέρω, είναι πολύ... Έχω και μία λατρεία, έτσι, προς τις... προς την κορεο-ιαπωνικό φάση από εκεί, από Ανατολή. Αλλά μιλάμε, η τύπισσα πανέμορφη, πανέμορφη γυναικάρα, δηλαδή, με τα σχιστά τα ματάκια και έτσι πως την έχουν κάνει και όλο ο χαρακτήρα στη σειρά που είναι με την τεράστια κοτσίδα, ξέρω, so sexy, τέλος, ναι, απίστευτη, 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 απίστευτη και είμαι σε κάθε φορά μια φάση, αχ, μπορώ να σας χαζεύω με τις ώρες, ξέρω, απλά, ξέρω, να δώσω περισσότερο Kim Da Un στο λαό. Λοιπόν, και για να σου πω και το κανονικό της όνομα της κοπέλα. Το κανονικό της όνομα είναι Alicia Hanna Kim. Kim Da Un είναι η sensei Kim Da Un, που η ηθοποιός ουσιαστικά που την υποδίεται είναι η Alicia Hanna Kim. Πολύ love, πολύ love, πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω, εγώ, I'm in love, ξεκάθαρα, με την τύπισσα και μου άρεσε επίσης που παίχτηκε το αυτό που παίχτηκε τέλος πάντων με τον Τζόζεν, δηλαδή τον Γιούρι Οκουμότο, και λέω, τι τέλεια, τι τέλεια, λοιπόν, αυτά. Αλλά μιλάμε, βλέπεις την τύψα, ξέρω εγώ, κινήσεις που κάνει, ξέρω εγώ, οι χορογραφίες στο καράτε και καλά κλπ. Και λες, oh, wow, ξέρω εγώ, τρομερή, τρομερή, πραγματικά. Ωραία, enough fangirling here. Λοιπόν, ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί δεν είναι αυτό ο σκοπός του βίντεο. Λοιπόν, ξεφύγαμε. Και τέλος πάντων, βλέπεις εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι η τύπη. Είναι μια άλλη τύπισσα, τέλος πάντων, η οποία κανονικά η κοπέλα είναι τύπου στους τρεις καλύτερους καρατέκες του κόσμου, κάτι τέτοια φάση. Real life φάση, όχι στη σειρά μόνο. Έχει δηλαδή μαύρη ζώνη, τριαντάν και γενικότερα θεωρείται στους top 3 του κόσμου αθλητές καράτε φάση. Τρομερή τύψη, εντάξει, απίστευτη. Βέβαια στη σειρά μέσα ήμουν σε φάση μου τη πάει φουλ, μου τη πάει φουλ. Δηλαδή έτσι όπως κάνανε ο χαρακτήρας, ας πούμε, ήταν σε φάση. Ξέρω, εγώ θέλω να σε βαρέσω με ρόπαλο. Ναι. Πιο πιθανό να με βαρέσει εσύ, βέβαια. Α, οκ, ναι. Κάτω. Ναι, μέσα στη σειρά φουλ, φουλ, εκνευριστική, ξέρω εγώ, αχώνευτη. Αλλά η κοπέλα, μπράβο, δηλαδή που την έψαξα μετά και λέω, wow, ξέρω εγώ, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Δηλαδή, μπράβο της, συγκλονιστική. Επίσης, ο τυπάκος, ο Κινέζος, που μου έλεγε και καλά ο αρχηγός, τον Cobra Kai, ρε παιδί μου, στο Sekai Takai,
που ήταν ο τύπος μόλις το δει, αλλά δεν γίνεται ρε μίλια. Ο τύπος ήταν σαν, ξέρω εγώ, K-pop boy band, ξέρω εγώ, singer, σε τέτοια φάση. Είναι το κούρεμα, ξέρω εγώ, και γενικά η φάτσα που μου το δεις χωρίς αυτό το χτένισμα, ξέρω εγώ, το μαλλί. Λες, οκ, okay, εντάξει, άλλος άνθρωπος προφανώς. Αλλά με αυτό το μαλλί που το έχουν κάνει, εντάξει, λέω, τελείως αυτό, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό και αυτός, και αυτός, real life, ξέρω εγώ, έχει κάτι τύπου μαύρη ζώνη και εξιντάν που το έψαξα. Δηλαδή, αυτοί, ας πούμε, ξέρανε όντως καράτε και είχαν καπολεμικές τέχνες, οπότε, ναι, συγκλονιστικά, δηλαδή, οι μάχες μεταξύ των το διαγωνιζόμενο ήταν. Επίσης, η άλλη μου αγάπη, ο Ρόμπικιν, ναι, στη σειρά, που έκανε την μονομαχία, ας πούμε, με τον Κινέζο, που λέω, τον K-pop boy band. Κάτσε να βρούμε το κανονικό το όνομα μου στο παιδί, γιατί εντάξει, να μην το λέμε K-pop boy band, singer, ξέρω εγώ. Α, λοιπόν, Κουόν. Ο Κουόν, λοιπόν, που έκανε τέλος ο Ρόμπικιν, ο Ρόμπι που έκανε μονομάχηση με τον Κουόν, τέλος πάντων, και τον έσπασε στο ξύλο. Γιατί και αυτό ψωνάρα είναι στη σειρά, λοιπόν, ο Κουόν. Λοιπόν, και λέει, εντάξει, πάρ' τα φίλτρα χρειαζόσουνα, ο χαρακτήρας δηλαδή, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, ο οποίος Κουόν, λοιπόν, το πραγματικό του όνομα είναι Brandon Ainsley, και λέει, όχι ρε φίλε. Γιατί ηθοποιός Μπράντον Λί, ξέρεις, The Crow και λοιπά, ποτέ. Ναι, αυτό. Και ο τύπος δηλαδή είναι και αυτός καρατέκας, κανονικά, real life, οπότε ναι. Γενικά, τι να σου πω, δεν θέλω να σποιλάρω γενικά, αλλά είχαμε τρομερές εξελίξεις στο part 2, δηλαδή, η ανατροπή της ανατροπής, εκεί που νομίζεις ότι ξέρω εγώ, λες, okay, αυτό είναι, ξέρω εγώ, εντάξει, το πιάσα, ρε παιδί μου. Και μετά βλέπεις, ξέρω εγώ, μια σκηνή και λες, πυροτεχνήματα, τι γίνεται τώρα, πώς μου το ανέστρεψες αυτό, ξέρω εγώ, ναι. Οπότε, αυτό, γενικά, χαμούλης, περνάει νερό το παρτού και στο σημείο που σε αφήνει σε φάση, για άλλη μια φορά με τσακίζεις και πρέπει να περιμένουμε το τρίτο πάρτι πόσους μήνες. Λοιπόν, ναι, αυτό. Γενικά, εντάξει, πολύ αγαπημένοι χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες που είναι τύπου μισητοί ή αντιπαθείς, ξέρω εγώ, παίζουν το ρόλο τους τρελά, τρελά μιλάμε, καταπληκτικά, για να καταφέρεις, ας πούμε, όπως έχω ξαναπεί, πιστεύω για να καταφέρεις να αντιπαθείς, ας πούμε, έναν ρόλο που αντιπροσωπεύει ένας ηθοποιός, τέλος πάντων, και υπηρετεί, σημαίνει ότι αυτός ο ηθοποιός, ρε παιδί μου, είναι καλός σε αυτό που κάνει για να καταφέρεις να σου βγάλει τέτοια συναισθήματα, τέλος πάντων, ο ρόλος του, οπότε ναι, υπήρχε και αυτό σίγουρα. Πολλές ανατροπές. Και το τέλος, επίσης, που δεν θέλω να σπουλάρω, που λες, όχι ρε. Ξέρεις, δηλαδή, εντάξει, λες, οκ, ναι, μεν ξέρω εγώ με αυτό το χαρακτήρα, ας πούμε, ήμουν λίγο σε φάση, είσαι ψώνια, αλλά, ναι, εντάξει, κρίμα, όπως και να έχει. Και λες, εντάξει, κρίμα, κρίμα, κρίμα το παιδί. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι παραπάνω, πας να το δεις, οπωσδήποτε. Εγώ, κοίτα, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική με τη συγκεκριμένη σειρά, είμαι full, full, εκεί ξέρω εγώ, full fan, ξέρω. Οπότε ναι, δηλαδή την ταινία το Karate Kid, όπως έχω πει, την έχω δει, δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές, ξέρω, διαλόγους απ' έξω, ξέρω εγώ. Οπότε, ναι, δηλαδή ήρθε αυτή η σειρά και ήταν μάνα εξ ουρανού, να το πω, ήταν τέλος πάντων πολύ the best thing, ξέρω, που θα μπορούσε να είναι. Οπότε, για τους φάντες τουλάχιστον, οπότε ναι. Και τώρα που τελειώνει και περιμένουμε το τρίτο και τελευταίο πάρτι, είμαι σε φάση. Από τη μία καταλαβαίνω ότι το να καθίσεις και να τραβήξεις και άλλο θα γίνει βαρετούλη,
Αλλά ναι, όπως και να το κάνεις, άμα είσαι, ξέρω εγώ, έτσι. Έχει μια αγαπημένη σειρά, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, ξέρω ότι λίγο το τελειώνω, οπότε ναι. Σε φάση, θέλω κι άλλο, θέλω πάντα κι άλλο, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό. Οπότε, ναι. Νομίζω θα το λήξω εδώ. Να πάτε να δείτε τη σειρά, εγώ θα πω, γιατί αν δεν την έχετε δει. What are you doing? What are you doing? Λοιπόν, αυτά είναι μια ψυχραιμία. Πάτε. Πάτα like σε αυτό το βίντεο. Κάνε και εγγραφούλα στο κανάλι να γίνουμε περισσότεροι. Μπας και φτάσουμε και στους 300, αδερφέ, ξέρω εγώ. Δηλαδή, οδεύουμε προς εκεί. Είναι το επόμενο baby step να φτάσουμε στους 300. Οπότε, ναι, κάνε την εγγραφούλα σου. Να γίνουμε έτσι μεγαλύτερη φαμίλια. Σαν γκράντα φαμίλια. Λοιπόν, και σχολιάσαμε κάπου κάτω, να το πούμε. Να μου πεις αν έχεις δει τη σειρά, να μου πεις γνώμη, άποψη κλπ. Αν δεν την έχεις δει, πήγαινε να τη δεις. Βαγκωτό, δηλαδή πραγματικά. Netflix πρέπει να παίζει λογικά. Όχι λογικά, σίγουρα στο Netflix, είναι στο Netflix, παραγωγή. Ναι, τώρα δεν ξέρω οι προηγούμενες σειρές αν είναι διαθέσιμες. Η σεζόν, η προηγούμενη σεζόν. Θεωρητικά πρέπει να είναι, φαντάζομαι. Αλλά ναι. Όπως και να έχει, βρες το, δες το. Δες το. Και αν δεν έχεις ταινίες Karate Kid, δεν έχω να πω κάτι. Φιλενάδε, φιλενάδο. Φιλενάδα, φιλενάδε. Φιλενάδε, φιλενάδο. Φιλενάδο. Καινούργια λέξη. Φιλενάδο. Λοιπόν. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, άκου. Θα το λήξω εδώ γιατί θα τραβήξει πολύ μακριά αυτό το καράβι. Η βαλίτσα. Τι λέει, ποια είναι η φράση. Λοιπόν, τέλος, τέλος, το κλείνω. Το κλείνω. Γεια σας. Bye. Bye. Bye.